στις 6.30. Θα σας πω αρχικά που είμαστε στη Στρατηγού Μακρυγιάννη στην Κηφισιά. Είναι ένας δρόμος που καταλήγει σε δασική έκταση. Αυτή η δασική έκταση είναι αυτή που κινδύνευσε σήμερα. Βρίσκεται σε πλήρη έλεγχο αυτή τη στιγμή από τις πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο η φωτιά. Να σας πω ότι πρόλαβε να κατακάψει 3 στρέμματα από την δασική έκταση. Αυτό που απασχολούσε από την πρώτη στιγμή τους πυροσβέστες είναι το γεγονός ότι ήταν πάρα πολύ κοντά σε οικισμό σε εδώ στην Κηφισιά. Σας είπα σε σπίτια. Ακριβώς είναι ένας δρόμος με σπίτια που καταλήγει σε αυτή τη δασική έκταση που σήμερα κινδύνευσε, αλλά και το γεγονός ότι πρόκειται για παρθένο δάσος που, που πραγματικά δεν έχει ακουμπήξει κανένας, δεν έχει κατακαεί ποτέ ακριβώς και πολύ εύκολα θα μπορούσε να εξαπλωθεί η φωτιά. Η κινητοποίηση ωστόσο της πυροσβεστικής ήταν άμεση και πολύ μεγάλη. Στο σημείο έφτασαν αμέσως 42 πυροσβέστες που επιχείρησαν με 10 οχήματα και 4 ομάδες πεζοπόρων, 3 ελικόπτερα και φυσικά στο σημείο υπάρχουν και εθελοντές που βοήθησαν στην κατάσβεση της φωτιάς. Επαναλαμβάνω ότι βρίσκεται αυτή την ώρα σε πλήρη έλεγχο. Υπάρχουν κάποιες μικροαιστείες και είναι ελεγχόμενες από τους πυροσβέστες που βρίσκονται και επιχειρούν αυτή την ώρα στο σημείο. Ευτυχώς, θα πούμε όλοι μας, γιατί αν ξέφευγε αυτό, θα ξέφευγε πολύ και θα είχαμε τεράστιο ζήτημα σήμερα το πρωί. Καλημέρα, Ελισάβετ, ευχαριστώ πάρα πολύ.